Φαίνεται ότι στο 15% ο κύριος Μιχαλολιάκος παίρνει καλό προβάδισμα. Έχει ένα καλό προβάδισμα. 5,2 μονάδες. Κύριε Χατζηνικολάου, σημειώστε το 35,7% της συμμετοχής και το 11% των λευκών. Και άκρο που θέλω να σας πω ότι πρώτα αυτή... σημειώνω το 5. Σωστό, διότι, σωστό. Διότι ασφάλως έλεγαν ότι πηγαίνει τσίμα-τσίμα το πράγμα. Φαίνεται ο κύριος Μιχαλολιάκος να φεύγει μπροστά. Να πω με την ευκαιρία ότι αυτή την ώρα στο σύνολο της χώρας, στις περιφέρειες, η συμμετοχή είναι 46%. Στο σύνολο. Είναι πολύ χαμηλή. Είναι χαμηλή. Κοιτάξτε, ήταν 61% πριν μία εβδομάδα, είναι 46% μέχρι τώρα. Είναι φανερό ότι είναι ασυνήθιστα υψηλή. Μάλιστα. Για αυτοδιοικητικές εκλογές. Να δούμε το Δήμο Αθηναίων. Εδώ φαίνεται ότι θα ξενυχτήσει κανείς για να βγάλει 50,8, 49,2, οριακή η διαφορά και εδώ μικρή συμμετοχή. Πάντως έκανε ανατροπή ο κύριος Καμίνης, μεγάλη, και πρέπει να το πούμε. Γιατί ο Δήμος της Αθήνας είναι ένας Δήμος που παραδοσιακά εκλέγει τους υποψηφίους της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μόνο που για πρώτη φορά, το διαπίστωσα και ο ίδιος, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Που ψήφισαν με αυτοδιοικητικά κριτήρια. Και πρέπει να σας πω, το εντυπωσιακό ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που πήρε ο κύριος Κακλαμάνης, το πήρε στο Κολωνάκι. Από όλα τα διαμερίσματα. Πάντως είτε εκλεγεί είτε όχι ο κύριος Κακλαμάνης, γιατί είναι πολύ μικρή διαφορά, φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη φθορά. Για μία τετραετία δηλαδή στη Δημαρχία της Αθήνας έχει πολύ πολύ μεγάλη φορά. Εδώ νομίζω ότι μεγάλο τέρμι, μεγάλο τέρμι και στη Θεσσαλονίκη. Προσώπων. Νομίζω ότι έπαιξαν και άλλα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία ρόλο στην εκλογή στο Δήμο της Αθήνας. Φαίνεται ότι αυτό που είπε για παράδειγμα ο κύριος Μαργαρίτης πριν με την υποψηφιότητα Ψινάκη, εγώ ακούω ότι ενόχλησε έναν συντηρητικό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρήθηκε πολύ επαναστατική η παρουσία στο ψηφοδέλτιο. Σας λέω ότι άκουσα εγώ από πολλούς συμπολίτες. Αυτό είναι μια εικόνα. Η κύρια εικόνα είναι ότι ενόχλησε το πολιτιστικό προβαλλόμενο στοιχείο για το μέλλον της πόλης. Πρέπει να είναι και η φθορά από τα σκουπίδια. Αλλά δεν πρέπει να έσκησε και σαν δήμαρχος ο κύριος Κακλαμάνης. Δεν πρέπει να έσκησε σαν δήμαρχος. Στις τελευταίες μέρες ο κύριος Καμίνης κατήγγειλε και έβγαλε και φωτογραφία. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μαργαρίτη, τα αποτελέσματα είπαμε να δούμε. Εξαιρετικά αμφίροπη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη. 50,5% για τον κύριο Γκουλέκα στο 13,5% των τμήματων. Θα ξενυχτήσουμε και εδώ από ό,τι φαίνεται. Είχαμε πει ότι θα ξενυχτήσουμε γενικώς, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί δεν είναι μόνο η Δήμη. Είναι και πολλές περιφέρειες που δεν είναι. Πάει καλά όμως συνεργασία ΠΑΣΟΚ Δημοκρατικής Αριστεράς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Πάει καλά, διότι και τα δύο πρόσωπα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα που οι τοπικές κοινωνίες προφανώς. Και η Θεσσαλονίκη έχει νέο υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει παλιό. Ναι, αλλά πληρώνει τα σπασμένα του παλιού. Και όχι τα δικά του, διότι ο ίδιος είναι ένας νέος πολιτικός με πολύ καλή εικόνα. Και άφθαρτος. Να δούμε την περιφέρεια Αττικής, γιατί όση ώρα συζητούσατε και παρακολουθούσα αποτελέσματα, επιχείρησα να κάνω μια εκτίμηση. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι στο 52,7 ο κύριος Γουρός, στο 47,3 ο κύριος Κικίλιας. Με βάση το από πού έχουν έρθει τα τμήματα και όσο μπόρεσα να δουλέψω στον υπολογιστή μου. 5,5 μονάδες τώρα η διαφορά. Η εκτίμησή μου είναι ότι πάμε για 54-46. Όπως είχε φανεί από την αρχή δηλαδή. Αλλά αυτό με βάση το τι έχει έρθει μέχρι τώρα. Πελοπόννησο θέλω. Πελοπόννησο και αμέσως μετά τα Ιόνια νησιά. Στην Πελοπόννησο ο κύριος Στατούλης στο 51,6, ο κύριος Δράκος στο 48,4. Εδώ βλέπετε η συμμετοχή είναι περισσότερη, είναι αυξημένη σε σχέση με το Λεκανοπέδιο. Να δούμε και τα Ιόνια νησιά που είναι πάντως ακόμα. Πάντως έχει πάρει τώρα ένα προβάδισμα 3,2 μονάδων. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου. Το θεωρείτε ασφαλές ή πιστεύετε ότι αν οι νομοί που έχουν μπει μέσα. Εξαρτάται από το από πού προέρχονται τα τμήματα. Αν λείπει η Μεσσηνία για παράδειγμα, είναι αλλιώς. Αν λείπει η Αρκαδία, είναι αλλιώς. Είναι θέμα. Να δούμε και τα Ιόνια νησιά, όπου το προβάδισμα για τον κύριο Σπύρου είναι επίσης πολύ μικρό, 50,7 με 49,3, παρότι έχει ενσωματωθεί το 26% των τμήματων. Και εδώ παίζει μεγάλο ρόλο από πού είναι τα τμήματα αυτά, έτσι. Πόσα λείπουν από την Κέρκυρα, ας πούμε, που είναι και τα μεγαλύτερα. Το λέω γιατί ο κύριο Σπύρου κατάγεται από την Κέρκυρα. Έτσι. Να δούμε επίσης δύο-τρεις περιφέρειες, να δούμε την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Όπου και εδώ 50,8 για τον κύριο Γιαννακίδη, 49,2 για τον κύριο Παυλίδη, περιφέρεια που θα την περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε δύο-τρεις περιφέρειες που φαίνεται να κινείται προς μια κατάσταση. Να ξεκινήσουμε από τη Δυτική Ελλάδα, που όπως θα δείτε είναι μια περιφέρεια που δεν φαίνεται εδώ να υπάρχει ζήτημα. Όσο αναμένεται ότι την κερδίζει ο κύριος Κατσιφάρας με ευκρινή διαφορά. Έτσι. Να δούμε την Ήπειρο, στην οποία ο κύριος Καχρημάνης επίσης στο 1/4 των εκλογικών τμήματων υποψήφιος που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία έχει καθαρή διαφορά. Να δούμε παρακαλώ τη Θεσσαλία, στο κέντρο της χώρας,
όπου και εδώ, όπως μπορείτε να δείτε, Derby, ακριβώς, ακριβώς, έτσι τα πράγματα είναι οριακά. Νομίζω μας έχει μείνει το Βόρειο Αιγαίο, να το δούμε επίσης παρακαλώ. Ο κύριος Γιακαλής στο 1/4 των εκλογικών τμήματων, χωρίς και εδώ να γνωρίζουμε από πού προέρχεται, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Και νομίζω μας έχει μείνει η Κεντρική Ελλάδα και κλείνουμε τον κύκλο των περιφερειών. Τη στερεά Ελλάδα λοιπόν, όπου εδώ φαίνεται να υπάρχει να έχει ανοίξει το προβάδισμα υπέρ του κυρίου Περγαντά. Αυτή την ώρα, στο σύνολο των 13 περιφερειών, οι υποψήφοι που υποστηρίζονται από το ΠΑΣΟΚ προηγούνται σε 8, συγγνώμη, περιλαμβάνω και την Πελοπόννησο, δηλαδή τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τατούλη. Και οι υποψήφοι που υποστηρίζονται από τη Νέα Δημοκρατία και σε κάποιες περιπτώσεις και τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό σε 5 περιφέρειες. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Μητρόπουλο για να έχω ένα πολύ σύντομο σχόλιο του για το πώς βλέπει να διαμορφώνονται τα πράγματα μέχρι στιγμής στο δεύτερο γύρο. Και αν πιστεύετε, κύριε Μητρόπουλε, ότι τα σημερινά αποτελέσματα θα έχουν κάποια επίδραση στις γενικές πολιτικές εξελίξεις. Παρακαλώ. Επειδή ξεχάσαμε την. Είναι η μόνη περιφέρεια που δεν είδαμε. Και επειδή. Την κεντρική ο κύριος Ψωμιάδης. 4,2 μπροστά ο κύριος Ψωμιάδης. Να δούμε και τη δυτική. Και τη δυτική. Τις ξεχάσαμε. Προηγείται και στις δύο υποψήφιες. Ο κύριος Δακής προηγείται επίσης. Τέσσερις μονάδες.